Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, επειδή λίγο όσο μπορώ να σε παρακολουθώ, ξέρω ότι έκανες μια έτσι μεγάλη προσπάθεια από το Σοχό, αν δεν κάνω λάθος, από που ξεκίνησες. Έφτασες να παίζεις σε Super League. Και μάλιστα όταν είσαι και σκόρερ και πετυχαίνεις τα γκολ, αν μη τι άλλο είναι μια πετυχημένη καριέρα. Δόξα τω Θεώ, ναι, από Ιωνικό ξεκίνησα, μετά Σοφό και μετά κάθε χρονιά Ιωνικό, πάνω. Ιωνικό, τι Ιωνικό? Διαβατών. Ιωνικό, Διαβατών, ναι, ναι. Από τα μέρη, τα μέρη μας. Ωραία. Βέβαια, Διαβατά, γενέτειρα. Δεν το ήξερα. Έχει βγάλει αρκετούς εκεί, ναι, ναι. Η περιοχή έχει παίχτες και τώρα ακόμα βγάζει παιδιά. Βέβαια, πάντα. Τώρα ήδη είναι τρία παιδιά, είμαι εγώ, αφαντή και είναι ο Λάζαρος και είναι και ο Δημητράκης Διαμαντόπουλος. Μια χαρά. Αυτή την περίοδο. Και ανέκαθεν, πάντα έβγαζε. Ποδοσφαιρομάνα. Ποδοσφαιρομάνα. Τα Διαβατά. Λοιπόν, Θωμά, ένα πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε. Δεν ξέρω εσένα τι εικόνα σου άφησε, έτσι, και για σένα καταρχήν με την Λάρισα όπως πήγε η σεζόν, αλλά και γενικότερα αυτή η χρονιά που τουλάχιστον είχε κάτι διαφορετικό στο θέμα του πρωταθλήματος, η διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Γενικότερα το πρωτάθλημα ξεκίνησε φέτος πολύ καλά, γιατί υπήρχαν τρεις διεκδικητές τίτλου μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, μέχρι ο Ολυμπιακός δηλαδή να δείξει ότι δεν μπορεί. Αλλά τα γεγονότα που γίνανε τελευταίες αγωνιστικές, το γκολ, αυτά, οι διακοπές, τέτοια λίγο αμάβωσε την εικόνα. Mm. Δηλαδή αν συνέχιζε το πρωτάθλημα όπως ξεκινήσει, ήταν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ναι, αλήθεια είναι ότι βαθμολογικά υπήρχε αυτό, αλλά δυστυχώς ναι. Μπλέξαμε πάλι με δικαστήρια. Χαλάσαμε πάλι. Το χαλάσαμε. Έχουμε αυτή την τάση. Δηλαδή κάτι που πάει να δημιουργήσει αξιόπιστο και εκεί πάλι να το χαλάς. Ποδόσφαιρο είδαμε τουλάχιστον, πιστεύεις? Κοίτα, σε επίπεδα ποιότητα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι έχει πέσει η ποιότητα. Εντάξει, υπήρχαν ομάδες που ήταν καλές, καλά δουλεμένες, αλλά η ποιότητα που υπήρχαν τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι έχει πέσει. Αυτό που κρατάω είναι ότι τουλάχιστον είχαμε αποτελέσματα, ας πούμε, εκπλήξεις. Δηλαδή, είδαμε τον Ολυμπιακό να χάνει στην έδρα του, είδαμε την ΑΕΚ να χάνει στην έδρα του. Ναι, αυτό λέμε ότι ήταν το πιο αυθύρωπο πρωτάθλημα. Δηλαδή η ψαλίδα έχει μικρύνει πολύ σε σχέση με τους μεγάλους, θεωρητικά μεγάλους. Και υπήρχαν αποτελέσματα που δεν έλεγες, ας πούμε, πριν το μάτσο ότι πήγε αυτό το μάτσο είναι εύκολο. Δεν υπήρχαν εύκολα παιχνίδια. Εκεί στη Λάρισα τι έγινε? Είναι μια ομάδα η οποία, νομίζω εγώ την άποψή μου τώρα, ότι είχε καλό υλικό, είχατε καλούς παίχτες. Αλλά κάνατε κάποια έτσι σκαμπανεβάσματα, δεν υπήρχε μια σταθερή πορεία για να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, γιατί στο κύπελο βρεθήκατε μια ανάσα πριν τον τελικό. Εντάξει, όταν μια ομάδα αλλάζει 4-5 προπονητές, λογικό να έχει σκαμπανεβάσματα, έτσι. Άμα γινόταν αυτή και είχε μια σταθερή πορεία με 4 αλλαγές προπονητή, θα ήταν θαύμα. Ναι. Όπως είπα, τη Λάρισα, εντάξει, είχε αρκετά καλό υλικό, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα με μεγάλη δυναμική. Εντάξει, φτάσαμε πολύ μακριά στο κύπελλο, μια ανάσα, ένα λεπτό από το τελικό που θα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα. Καλά, έβαλε γκολ που δηλαδή 100 φορές θα το κάνει ο συντοπίτης, ο Λάζαρος. Ναι, δεν θα το δω. Ναι, δηλαδή, δεν τον είπες τίποτα, Θωμά, μετά? Μιλήσατε? Τον είπα, εντάξει, κάναμε, εννοείται, μιλήσαμε και μιλάμε και συχνά, βέβαια. Ναι. Εντάξει, κάναμε εκεί την ώρα, υπήρχε στεναχώρια μεγάλη. Εντάξει, μετά κάναμε την πλάκα μας. Μακάρι να είναι τέτοια γκολ να κρίνονται μέσα στο παιχνίδι και να λες κάποια στιγμή, εντάξει, πάνω στεναχώρια σου ότι χαλάλι, ρε παιδί. Τουλάχιστον έχασα από τέτοιο γκολ. Δηλαδή, ναι, διαστημικό τώρα ήταν αυτό, δεν ήταν γκολ. Στα παρηγοριά, ναι. Μάλιστα. Με τους σκόρερ φέτος, πώς πήγε το πρωτάθλημα? Εντάξει, ήταν ο Πρίγιοβιτς ο οποίος έβαζε γκολ, κυρίως στην Τούμπα, μετά άρχισαν σκοράρια εκτός έδρας. Ο Ανσαριφάρ, εσύ, υπάρχουν δηλαδή παιδιά, πιστεύεις, που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Και κυρίως Έλληνες παίχτες, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Ναι, εννοείται. Ο σκόρερ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, ειδικά στην Ελλάδα. Τώρα, άμα παίζεις στο Ολυμπιακό και πάω και έχει τεράστιο η ΑΕΚ, έχει τεράστιο βαντάζ. Δηλαδή, ο σέντερφορ του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει 10 τελικές στο μάτι. Ο σέντερφορ π.χ. του Πλατανιά, της Λάρισας, του Ατρομήτου, αυτά να κάνει 2, μία. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι εύκολο να ακολουθείς τους center forward των πρωτοκλασσάτων ομάδων. Ναι, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό που το έχεις σε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί ήσουν σε τέτοιες ομάδες, στον Πλατανιά, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρισα, δεν είχατε έτσι, στη Βέρεια, δεν είναι ομάδες δηλαδή, που κάναν 50 τελικές. Εσύ προσπαθούσες στις 3 τελικές να βγάλεις ένα γκολ.
Αυτό, ναι, αυτό προσπαθούσα εγώ, να τελειοποιήσω ας πούμε, όσο μπορώ τις, με λιγότερες τελικές να καταφέρω να πετυχαίνω το στόχο. Μάλιστα. Ισπανικά ξέρεις? Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Με τον, γιατί τι θα το ρωτούσες? Θα καταλάβεις την επόμενη ερώτηση. Για πάμε. Επειδή εντάξει, καλό ή κακό, ξέρουμε ότι έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια με τον Άρη και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Είμαι υποχρεωμένο να σε ρωτήσω τι γίνεται, τι ισχύει, αν υπάρχει κάτι που να σε δούμε τη νέα σεζόν με τον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν πολύ προχωρημένες συζητήσεις. Αισιοδοξώ ότι θα έχουμε και ανάλογο τέλος. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω ούτε κάτι λιγότερο. Μα δεν μπορώ να πούμε για κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ όμως να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί εντάξει, λίγο πολύ όλοι, κάποια ομάδα μας τα μικρή, ισχύει αυτό ότι ο Θωμάς, ας πούμε, είναι φίλαθλος του Άρη. Και δεν το λέω τώρα επειδή συζητάς με τον Άρη. Όποιος δεν το γνωρίζει αυτό τώρα, δεν ασχολείται τώρα. Δεν γίνεται να πω τώρα, άμα είναι ή δεν είναι. Mm. Είναι δηλαδή, τώρα έχω δηλώσει σε παίκτες άλλες ομάδες, κερδίσαμε στο Χαριλάου και είπα ότι δεν μπορώ να χαρώ τη νίκη. Ναι. Πριν 5-6 χρόνια τώρα, σωστό. Λέω, άμα είμαι Άρης δεν είμαι. Όχι, δεν το λέω αυτό για να λαϊκίσεις, απλά ξέρω. Όχι, είναι αλήθεια, δεν το λέω ούτε για να λαϊκίσεις, ούτε για τίποτα, ναι. Δεν είσαι άλλος ο κερδίος χαρακτήρας. Εσύ θες να μπαίνεις, ναι, να παίζεις. Να πω, θα το πω, ναι, εννοείται. Άρα είτε... Τότε ομάδα ήμουν, έδωσα και την ψυχή μου, έτσι. Σωστά. Άρα είτε κλείσεις είτε δεν κλείσεις, Θωμά, είναι πολύ σπουδαίο ότι ο Άρης ανεβαίνει, έτσι, μια ομάδα με τέτοια δυναμική. Δεν το συζητάμε. Και να είσαι ένας απλός φιλάθλος, βλέπεις ότι ο Άρης τον έχει ανάγκη στην Πρελίκη. Έτσι είναι, και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος Super League και τι εννοώ. Δηλαδή πρέπει, ρε παιδί μου, οι ομάδες οι οποίες έχουν τη φανέλα, έχουν την ιστορία. Θα μου πεις, δεν και καλά, επειδή έχεις φανέλα και ιστορία, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αλλά έχουν ένα bonus που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Έχουν δηλαδή μια δυναμική. Η δυναμική μπορεί να σε φέρει περισσότερα έσοδα, να κάνεις καλύτερη ομάδα, να έχεις καλύτερα γήπεδα. Δεν σας ακούω καλά, κάνει διακοπές, συγγνώμη. Ναι, έλεγα, λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος Super League. Δηλαδή να υπάρχουν 12-14 ομάδες που να έχουν δυναμική με κόσμο, γιατί ο κόσμος θα έχει και περισσότερα έσοδα, θα φέρει καλύτερα γήπεδα. Θα δούμε κάτι καλύτερο, παιδί μου, από το να πηγαίνεις τώρα να παίζεις σε γήπεδα, ξέρω εγώ, τυχαία θα πω, όπως ήταν η Καλονή, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, που μια χρονιά έρχονται και μετά εξαφανίζονται. Δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ και εγώ αυτή τη στιγμή, αρκεί να υπάρχει υγεία, έτσι. Ναι. Τώρα να είναι μια ομάδα τεράστια, που βλέπει τον Παναθηναϊκό τώρα. Ναι. Για ένα παράδειγμα, έτσι. Θα πέρασε και ο Άρης κάπου. Και φτάσαμε στιγμή που φτάσαμε. Σωστά. Και να μην μπορεί να λειτουργήσει στα βασικά, είναι κρίμα. Έτσι. Δηλαδή, όλοι θέλουμε τα γήπεδα που έχει ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες υπάρχουν πάντα, αλλά να έχουν και την υγεία, να έχουν την οργάνωση και να λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Όπως τότε και θα είναι 100 φορές καλύτερο το ποδοσφαιρό μας. Όπως υπάρχουν και ομάδες από την περιφέρεια που έχουν και υγεία. Δηλαδή, εννοείται. Βλέπετε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Δόξα Δράμα αυτή τη στιγμή είναι έτσι. Δεν ξέρω στην Παναχαϊκή τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που μπορούν να το κάνουν. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες που αρχίζουν και οργανώνονται σιγά σιγά, μακάρι να φτάσουν να είναι όλες οι ομάδες θεωρητικά μεγάλες και με ιστορία και με κόσμο, να είναι μόνο αυτές οι Super League. Μάλιστα. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο κόσμος και η ιστορία, αυτό που είπαμε. Δηλαδή θέλει και οργάνωση, θέλει να είναι τακτοποιημένα τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστούμε. Ξεκίνα σιγά σιγά να μαθήσει κανένα όλα, Buenos Dias κτλ. Θα σου χρειαστεί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Αρένα 89,4.